Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω στην πρώτη συνεδρία του πολύ ενδιαφέροντος αυτού συνεδρίου, επιστημονικής συνάντησης, που έχει θέμα τη συνάντηση της ιατρικής με το δίκαιο. Η θεματική της πρώτης συνεδρίας αφορά την συζήτηση γύρω από την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στον χώρο της υγείας. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι ομιλητές θα παρουσιάσουν πτυχές του προβλήματος. Είναι γεγονός ότι οι νέες αναδυόμενες και όπως συχνά ονομάζονται διασπαστικές τεχνολογίες έχουν εισέλθει σχεδόν σε κάθε τομέα του ατομικού και συλλογικού βίου στις σύγχρονες κοινωνίες. Είναι δε ο προωθητικός μοχλός που οδηγεί τις κοινωνίες μπροστά. Μέσα σε αυτές τις τεχνολογίες, οι ψηφιακές τεχνολογίες ειδικότερα, έχουν ένα βαρύνοντα ρόλο. Και εντός αυτών, οι τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής, ακόμα πιο πολύ. Οι εφαρμογές τους δε αφορούν ιδιαίτερα τον τομέα της υγείας και εδώ έχουμε πραγματικά σημαντικότατα ήδη θετικά αποτελέσματα. Μεγάλες δε είναι οι προσδοκίες για την περαιτέρω εφαρμογή τους προς όφελος της ανθρώπινης υγείας και εν τέλει της ανθρώπινης ευζωίας. Η τεράστια δύναμη υπολογιστικής επεξεργασίας που απαιτούν όμως, καθώς και η τεράστια σε όγκο ποικιλία και συνθετότητα χρήση ψηφιακών δεδομένων, μεταξύ των οποίων και προσωπικών δεδομένων υγείας των ασθενών, δημιουργούν και τεράστιες προκλήσεις σε όλους τους τομείς που ήδη μέχρι τώρα έχουμε δει εφαρμογές. Από την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας, που βεβαίως θα βελτιστοποιηθεί αυτή η οργάνωση, από την καθημερινή ιατρική κλινική πράξη, όπου και εκεί ήδη αναφέρθηκαν ορισμένα επιτεύγματα και η τεράστια σημασία τους, η βιοιατρική έρευνα, το πεδίο της βιοιατρικής έρευνας και ειδικά της κλινικής έρευνας, θα φέρουν μεγάλες ανατροπές. Τόσο ως προς την πρόγνωση, όσο και τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών. Τέλος δε και τη δημόσια υγεία. Θα μπορέσουν να συμβάλλουν αυτές οι νέες τεχνολογίες στην καλύτερη δυνατότητα εντοπισμού πηγών λοιμωδών νόσων, για παράδειγμα. Το είδαμε εν τη γενέση του, στην περίπτωση της τελευταίας μεγάλης καταστροφικής πανδημίας COVID-19. Πολλές λοιπόν είναι οι προσδοκίες μας από τις ήδη συντελεσμένες εφαρμογές. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν, όπως και με κάθε νέα τεχνολογία που μπαίνει στη ζωή μας, και προκλήσεις που είναι ηθικοκοινωνικές και κατ' επέκταση νομικές. Αυτές τις προκλήσεις που αφορούν τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων, μεταξύ των οποίων και ιατρικών δεδομένων, πρωτίστως, αλλά και ζητήματα λεγόμενης εκπαίδευσης, τροφοδοσίας δηλαδή, των αλγορίθμων της τεχνητής νοημοσύνης και των άλλων ψηφιακών τεχνολογιών με αυτά τα δεδομένα, δημιουργούν ζητήματα μεροληψιών, αλγοριθμικών μεροληψιών και όχι μόνο όπως ονομάζονται, και θέτουν τεράστια ζητήματα προστασίας ατομικών δικαιωμάτων, αλλά και δικαιοσύνης και ίσης πρόσβασης στην υγεία και την περίθαλψη και ούτω καθεξής. Δίνω αμέσως το λόγο στην αγαπητή συνάδελφο, κυρία Φερενίκη Παναγοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Συνταγματικού Δικαίου, Δικαίου Προστασίας Δεδομένων και Βιοειθικής, να μας αναπτύξει το θέμα της, που είναι ευθύνη από τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και για την τιμητική πρόσκληση και πρόκληση να μιλήσω στο εκλεκτό ακροατήριό σας.
Θα ξεκινήσω με ένα καλό και με ένα κακό νέο. Το καλό νέο είναι ότι θα είμαι πολύ σύντομη, γιατί έκανε μια πολύ καλή εισαγωγή η κυρία Τσινόρεμα και νομίζω ότι υπερκαλύπτει πολλά από αυτά τα οποία θα ήθελα να πω εισαγωγικά. Το κακό είναι ότι δεν έχω απάντηση να σας δώσω σε αυτό που με ρωτάτε. Λυπάμαι γι' αυτό, αλλά έτσι είμαστε νομικοί. Οι προσδοκίες από την δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης είναι μεγάλες, δεν είναι ανάξιες προσοχής. Ωστόσο, αυτού του είδους ηλεκτρονική παροχή υγείας διαταράσσει την παραδοσιακή σχέση μεταξύ ιατρού, ασθενούς και νοσηλευτικού ιδρύματος. Στην κλασική αδικοπρακτική ευθύνη φέρνει για κάποιο ιατρικό σφάλμα ο ιατρός και το νοσοκομείο. Όταν παρισφραίει όμως αυτή η ψηφιακή τεχνολογία, διαταράσσεται αυτός ο κύκλος και δημιουργούνται πάρα πολλά ζητήματα. Είναι γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει, να δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες για την ιατρική της ακρίβειας. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο γιατρός να στηριχθεί σε λάθος δεδομένα και να οδηγηθεί σε ένα λάθος συμπέρασμα, έχοντας την πεπλανημένη εντύπωση ότι τα δεδομένα τα οποία έχουν τροφοδοτήσει μια βάση δεδομένων είναι σωστά. Και εκεί δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Υπάρχουν πολλά συστήματα ευθύνης, η πολυπλοκότητα των οποίων έγκυται στο εξής, ότι τα συστήματα από μόνα τους είναι πολύ πολύπλοκα, υπάρχει αδιαφάνεια ως προς τον τρόπο δημιουργίας τους, υπάρχει εξάρτηση των μηχανημάτων από τα δεδομένα τα οποία εισάγονται και τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή, να είναι επικαιροποιημένα. Υπάρχει το ζήτημα της ανοιχτότητας, αυτό της εξάρτησης από τα δεδομένα, της αυτονομίας των μηχανών, δηλαδή πολλές φορές δρούν αυτόνομα χωρίς να καθοδηγούνται από τον ανθρώπινο παράγοντα, της ανταπόκρισης τους σε προκαθορισμένα ρεθίσματα και της δεδομενοκεντρικότητας, δηλαδή της εξάρτησής τους από δεδομένα και τέλος δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής μας το γεγονός ότι τα μηχανήματα αυτά είναι ευπαθή σε κυβερνοεπιθέσεις. Ποιος φταίει για μια ενέργεια που δεν προβλέπει και δεν μπορεί να ελέγξει? Και αν υιοθετήσουμε ένα σύστημα εξαιρετικά αυστηρό, αυτό ενδεχομένως θα πνίξει την καινοτομία, κάτι το οποίο δεν θέλουμε. Θέλουμε ένα σύστημα το οποίο να είναι ισόρροπο. Βασική αρχή θα πρέπει να είναι ότι ό,τι είναι παράνομο για τα φυσικά πρόσωπα, θα πρέπει να είναι παράνομο και για τα μηχανήματα. Περαιτέρω, κατά τον επιμερισμό της ευθύνης για τεχνητή νοημοσύνη, η υπερβολική αυστηρότητα δεν θα κάνει καλό, πιστεύω. Άρα θέλουμε ένα λειτουργικό σύστημα. Το δίκαιο το γέννην έχων τώρα, των ενδεκοπραξιών, αποδίδει ευθύνη στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή, στο δίκαιο προστασίας δεδομένων, έχουμε το άρθρο 82 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και επιρρύπτει ευθύνη, και στο δίκαιο του ανταγωνισμού. Άρα το γέννην έχων έχουμε κάποια ευρωπαϊκά νομοθετήματα, τα οποία επιδίδουν ευθύνη εκεί πέρα. Δεν έχουμε ένα σύστημα το οποίο να επιδίδει ad hoc ευθύνη στην τεχνητή νοημοσύνη. Μπορούμε να εφαρμόσουμε αναλογικά το δίκαιο προστασίας καταναλωτή. Εδώ υπάρχουν πολλές αμφισβητήσεις από πολύ μεγάλο μερίδιο της επιστήμης και δικαιολογημένα, διότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε κάτι το οποίο δεν ισχύει. Άρα, εάν θέλουμε να κατηγοριοποιήσουμε τα συστήματα ευθύνης που υπάρχουν και από τα οποία θα πρέπει να επιλέξουμε, είναι τέσσερις μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία λέει ότι φταίει ο κατασκευαστής σε περίπτωση λάθους και αυτό το σύστημα φαίνεται να υιοθετεί ο Γενικός Κανονισμός Τεχνητής Νοημοσύνης, το λεγόμενο AI Act, δηλαδή υπάρχει ευθύνη του κατασκευαστή και αυτό είναι μια έντιμη λύση γιατί ο κατασκευαστής θα έχει την ευθύνη τα συστήματα αυτά να ανανεώνονται, να ανεπικαιροποιούνται και θα υπάρχει ένα τεκμήριο ότι εν αμφιβολία φταίει ο κατασκευαστής. Δεν είναι όμως απόλυτα δίκαιο αυτό το σύστημα για τεχνητή νοημοσύνη, γιατί τα συστήματα αυτά εξαρτώνται και από τη χρήση τους. Άρα η δεύτερη θεωρία λέει ότι φταίει ο χρήστης. Εάν ο χρήστης δεν χρησιμοποιήσει σωστά το σύστημα, εάν δηλαδή ο γιατρός δεν κατανοήσει την απάντηση και στο κάτω-κάτω της γραφής ένας γιατρός δεν πρέπει να ακολουθήσει την πρόταση του συστήματος, θα πρέπει να τη λάβει υπόψη του. Και αυτό το οποίο τονίζουμε είναι ότι το σύστημα δεν μπορεί, η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να υποκαταστήσει τον ιατρό, πρέπει να τον υποβοηθεί. Δεν πρέπει να υποκαταστήσει τον δικαστή, αλλά να τον υποβοηθεί.
Άρα, σύμφωνα με αυτό το σύστημα ευθύνης, την ευθύνη τη φέρνει ο χειριστής του μηχανήματος. Γιατί? Γιατί πρέπει να λάβει υπόψη του την όποια ατέλεια των μηχανών και να λάβει υπόψη του τα πραγματικά περιστατικά μιας περιπτώσεως. Υπάρχει και ένα τρίτο σύστημα, το οποίο υιοθετεί ο Γιάννης Πάριος και λέει: φταίμε και οι δυο. Φταίει και το σύστημα, φταίει και ο κατασκευαστής, φταίει και ο χρήστης. Και είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι που λένε ότι φταίμε και οι δυο. Και αυτό ακούγεται πάρα πολύ θελκτικό και όμορφο, αλλά είναι πολύ πολύπλοκο. Σε ποιο μερίδιο φταίει ο κατασκευαστής, σε ποιο μερίδιο φταίει ο χρήστης. Σε ποιο ποσοστό φταίει ο χρήστης, σε ποιο ποσοστό φταίει ο κατασκευαστής. Ενώ ακούγεται πολύ θελκτικό, είναι πολύ πολύπλοκο. Και υπάρχει ένα τέταρτο σύστημα ευθύνης, το οποίο το έχω συζητήσει πολλάκις με την αγαπητή κυρία Τσινόρεμα, η οποία με έχει εμπνεύσει σε πολλά ζητήματα βιοειθικής μαζί με την κυρία Κριάρη. Φταίει το σύστημα, φταίει το μηχάνημα. Δηλαδή, αποδίδουμε ευθύνη σε ένα μηχάνημα. Είναι τόσο απλό αυτό? Όχι, δεν είναι τόσο απλό. Γιατί για να αποδώσουμε ευθύνη στο μηχάνημα, θα πρέπει να έχει μια ψηφιακή προσωπικότητα. Μπορούμε να αποδώσουμε ευθύνη στη μηχανή? Δεν είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο, τουλάχιστον από ηθικής απόψεως, κυρία Τσινόρεμα, και ούτε και από νομικής απόψεως. Ωστόσο, το σύστημα αυτό δεν έρχεται ως κεραυνός εν εθρία. Ήδη υπάρχουν πολλά σημάδια, πολλοί ιονοί για το θέμα αυτό. Μην ξεχνάμε ότι η Σαουδική Αραβία ένα ρομπότ, η Σοφία, έχει ήδη ηθαγένεια και έχει πολλά περισσότερα προνόμια από ότι οι άλλες γυναίκες στη Σαουδική Αραβία. Σε πολλά διοικητικά συμβούλια στο Hong Kong μέλη είναι ρομπότ. Υπάρχουν ρομπότ τα οποία έχουν περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και βοηθούν ηλικιωμένους και κάνουν πολλές δουλειές σε ηλικιωμένους και συντροφιά. Υπάρχει το ρομπότ η Αΐντα, η οποία εμφανίστηκε με πρόσωπο και ρούχα γυναίκας ενημερώνοντας τους Βρετανούς βουλευτές για τεχνητά δημιουργήματα και μουσικής κλπ. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα απόδοσης νομικής ευθύνης στις μηχανές. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η απόδοση ψηφιακής προσωπικότητας σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης συνιστά μία sui generis μετεξέλιξη της απόδοσης νομικής προσωπικότητας στα νομικά πρόσωπα. Όσο και αν είμαστε διστακτικοί, οι εξελίξεις θα μας ξεπεράσουν και θα αναγκαστούμε κάποια στιγμή, όχι τώρα, να αποδώσουμε νομική προσωπικότητα στις μηχανές, και αυτό για δύο λόγους. Γιατί κάποιος πρέπει να πάρει το κέρδος, κάποιος πρέπει να πάρει την ευθύνη, κάποιος πρέπει να τιμωρηθεί για το λάθος και κάποιος, σε κάποιον πρέπει να αποδώσουμε το πνευματικό δημιούργημα. Άρα απαιτείται η απόδοση του κέρδους, της κυριότητας, της πνευματικής ιδιοκτησίας που δημιουργείται από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Μην ανησυχείτε όμως, κυρία Τσινόρεμα, όλα αυτά στο μέλλον, μπορεί και να μην ζούμε τότε. Υπό τις τωρινές συγκυρίες κρίνεται ότι δεν είναι όριμες ακόμα οι συνθήκες από ηθικής και νομικής απόψεως για την απόδοση ψηφιακής προσωπικότητας στις μηχανές, γιατί δεν έχει εμποδοθεί ενοιολογικά και συζητηθεί επαρκώς η κατηγορία αυτή και οφείλουμε να διερευνήσουμε περισσότερο προτού εμπλέξουμε φάσεις νομικής ευθύνης. Προς το παρόν, ένας συνδυασμός των υπαρχόντων συστημάτων απόδοσης ευθύνης φαίνεται προτιμότερος. Τι ισχύει τώρα το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο περί ευθύνης στο ενωσιακό δίκαιο? Έχουμε την οδηγία 85-374 για την ευθύνη που απορρέει από τη χρήση ελαττωματικών προϊόντων. Αυτή δεν φαίνεται να δημιουργεί, έτσι να μπορεί να τύχει σωστής εφαρμογής. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι η πρόταση οδηγίας περί ευθύνης για τεχνητή νοημοσύνη, η λεγόμενη Liability Directive. Υπό το πρίσμα των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρόταση οδηγίας το Σεπτέμβριο του 2022 και η εν λόγω οδηγία προορίζεται να συμπληρώσει τον κανονισμό για τεχνητή νοημοσύνη και περιέχει προτάσεις για κανόνες σχετικά με τη δημοσιοποίηση αποδεικτικών μέσων, στοιχείων σε υποθέσεις που αφορούν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου, καθώς και ορισμένους περιορισμούς του βάρους απόδειξης του ενάγοντος, καθώς σύμφωνα με το Γενικό Δίκαιο περί Αδικοπραξιών, ο ενάγων οφείλει να αποδείξει τη ζημία, την υπαιτιότητα του ενεγωμένου και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ ζημιογόνου πράξης ή παράληψης. Άρα, στο πεδίο εφαρμογής οδηγίας εντάσσεται και η αξίωση αποζημίωσης για εξωσυμβατική υποκειμενική ευθύνη αναφορικά με ζημίες που προκλήθηκαν από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και προτείνονται κανόνες που θα βοηθήσουν τους ενάγοντες να έχουν πρόσβαση σε αποδεκτικά στοιχεία που σχετίζονται με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με την πρόταση της οδηγίας, μιλάμε για πρόταση, άρα δεν είναι δίκαιο ακόμα το οποίο να τίθεται σε ισχύ.
Όταν ο εναγόμενος δεν συμμορφώνεται με διαταγή Εθνικού Δικαστηρίου στο πλαίσιο αξίωσης αποζημίωσης να αποκαλύψει ή να διατηρήσει αποδεικτικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, το Εθνικό Δικαστήριο συνάγει το τεκμήριο της μη συμμόρφωσης αυτού με το καθήκον επιμέλειας που σχετίζεται με τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία. Και οι προτινόμενοι κανόνες θα διευκολύνουν επίσης το βάρος της απόδειξης για τους ενάγοντες, εισάγοντας ένα τεκμήριο αιτιόδους συνάφειας. Παράλληλα με την πρόταση οδηγίας, προτείνεται και η αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για την ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων. Και εδώ έχουμε πολλά ζητήματα έτσι, τα οποία τίθενται για την αναθεώρηση. Σύμφωνα με το εφιστάμενο νοσιακό δίκαιο για την ευθύνη λόγω ελαττωματικού προϊόντος, ο κατασκευαστής ευθύνεται για ζημία που προκαλείται από το ελαττωματικό προϊόντον, εάν ο ζημιωθής αποδείξει τη ζημία, την ύπαρξη του ελαττώματος. Και σκοπός της προτινόμενης οδηγίας είναι να επικαιροποιήσει το νομικό πλαίσιο ώστε να αντικατοπτρίζει τις προκλήσεις που υπάρχουν από την οδηγία. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Τονίζω ότι υπάρχει μια πρόταση επικαιροποίησης του δικαίου καταναλωτή και τονίζω ότι υπάρχει και η οδηγία για την ευθύνη από την τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία ελπίζουμε να υπάρχουν κάποιες λύσεις. Μην περιμένουμε όμως να λυθούν όλα τα προβλήματα, γιατί είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα περί ευθύνης, στο οποίο νομίζω ότι η λύση σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι ad hoc και να μην υπάρχει μια έτσι λύση για όλα τα ζητήματα προκατασκευασμένη. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και την υπομονή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Παναγοπούλου, για την πολύ ωραία διαυγή και ευσύνοπτη παρουσίαση και τον προβληματισμό ενός πολύ κρίσιμου ζητήματος, του ζητήματος της ευθύνης. Βεβαίως, στο τι φταίει, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η μηχανή, λέμε από την πλευρά της ηθικής και της βιοηθικής, γιατί η μηχανή δεν διαθέτει αυτουργία. Αυτουργία σημαίνει πράξη με ελευθερία και λογοδοσία. Αν λοιπόν καταφέρουν στο μέλλον οι σχεδιαστές και κατασκευαστές να αναπτύξουν τεχνητά πρόσωπα, τότε το ξανασυζητάμε. Θα το καταφέρουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λόγο δίνω αμέσως τη συζήτηση να γίνει στο τέλος, παρακαλώ, της συνεδρίας για την ωραία αυτή εισήγηση. Δίνω το λόγο στον κύριο Πάρη Κοσμίδη, που είναι ο παθολόγος, ογκολόγος, διευθυντής της Β' Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής στο Υγεία. Θα αναπτύξει το θέμα ψηφιακή επικοινωνία στην παρακολούθηση και υποστήριξη ασθενών. Και πάλι καλημέρα. Σε ευχαριστώ το Προεδρείο. Συνεχίζοντας από τον προβληματισμό της κυρίας Παναγοπούλου, έχω να προσθέσω παραπάνω προβληματισμούς με αυτά που θα πω τώρα. Βεβαίως, δεν θέλω να κάνω μια ιατρική παρουσίαση εδώ τώρα, αλλά θέλω να πω ότι η επικοινωνία σήμερα του ιατρού, της ιατρικής ομάδας, με τον ασθενή και την οικογένεια, η παρακολούθηση και η υποστήριξη έχει αρχίσει να αλλάζει διαδικασία και πρόσωπο. Σε ορισμένες χώρες πιο προηγμένες από εμάς, Αμερική, Αγγλία, Σουηδία, αυτό είναι κανόνας. Τι θέλω να παρουσιάσω σήμερα? Μια πιλωτική προσπάθεια πρωτοποριακή στη χώρα μας, η οποία έγινε ώστε να μπορούμε τους ασθενείς στην επικράτεια να τους παρακολουθούμε ψηφιακά, να επικοινωνούν και να επικοινωνούμε μεταξύ μας και να προσφέρουμε υποστηρικτική δυνατότητα. Με ό,τι αυτό καλό προϋποθέτει. Αυτό πράγματι υλοποιήθηκε και μάλιστα χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έτσι, στην Ελλάδα, 200 άνθρωποι που έτυχε να έχουν καρκίνο του πνεύμονα, μη χειρουργήσιμο, είχαν τη δυνατότητα δωρεάν, μετά από συγκατάθεση και όλα τα δεδομένα μέσω της Ηθικής Επιτροπής κλπ, να λάβουν την ενδεδειγμένη θεραπεία να μπορέσουμε να αναλύσουμε το γονιδίωμά τους, το οποίο αυτό γονιδίωμα ήταν η βάση για να τους δοθεί η θεραπεία δωρεάν,
να μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους εντάξουμε σε μία ψηφιακή πλατφόρμα όπου ελάμβαναν πληροφόρηση για την αρρώστια, για τα φάρμακα, για τις παρενέργειες και οι μισοί από αυτούς είχαν τη δυνατότητα να εκφράζουν τις παρενέργειες, τα προβλήματα ή τους προβληματισμούς που είχαν στην πλατφόρμα, που υπήρχε μια ομάδα επιστημονική από πίσω, και η πλατφόρμα αυτά αυτόματα, άμεσα, να προσπαθεί να τους δίνει απαντήσεις και λύσεις. Ήτανε, οι πιο πολλοί ήταν άντρες. Η μέση ηλικία ήταν 68 ετών, που είναι αυτή η ηλικία που συνήθως ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο πιο συχνός. Οι πιο πολλοί ασθενείς έλαβαν άνοσοθεραπεία, που είναι η πιο σύγχρονη αντιμετώπιση μαζί με χημειοθεραπεία, η οποία αυτή βασίστηκε στο γονιδίωμα το οποίο αναλύσαμε. Εδώ κάθε κουκίδα είναι και ένας ασθενής που έχουμε αναλύσει το γονιδίωμά του πλήρως, ώστε να μπορέσουμε να του δώσουμε τη θεραπεία εξατομικευμένα εκεί που πρέπει και να αρχίσει η διαδικασία της παρακολούθησης. Οι αναλύσεις που κάναμε, που θέλω λίγο να εστιάσουμε γιατί αυτό έχει σημασία, είναι ότι οι ασθενείς αυτοί είχαν μια πολύ καλή πορεία, είτε είχαν στην πλατφόρμα την περαιτέρω εξειδίκευση της υποστήριξης, είτε όχι. Όμως, θα ήθελα λίγο να εστιάσουμε σε αυτήν την διαφάνεια, όπου εδώ έχουμε τα διάφορα συμπτώματα τα οποία περιέγραφαν αυτοί οι άνθρωποι, αδυναμία, βήχα, ναυτία, ανορεξία κλπ. Εδώ είναι το ποσοστό των ασθενών που παρουσίαζαν βελτίωση. 60%, 70%, 80% από τη θεραπεία και από την ψηφιακή παρακολούθηση. Για να εστιάσω λίγο καλύτερα, για να γίνει πιο εύληπτο, θα σας δείξω εδώ πέρα ότι οι άνθρωποι με την πράσινη μπάρα που είχαν την παρακολούθηση και την υποστήριξη την ψηφιακή είχαν πολύ μεγαλύτερη βελτίωση στην αδυναμία τους, είχαν πολύ μεγαλύτερη βελτίωση στην αυτεία τους, στην ανορεξία τους, στην δυσκυριότητά τους, τη δύσπνοιά τους και ούτω καθεξής. Και επίσης καταφέραμε να κάνουμε μια ανάλυση βασισμένη στο ευρωπαϊκό μοντέλο της ποιότητας ζωής και να δούμε ότι τόσο το άγχος και η κατάθλιψη, η κινητικότητά τους και η δυνατότητα να αντιμετωπίζουν μόνοι τους τα προβλήματα, να κάνουν τις συνήθεις δραστηριότητες και να αντιμετωπίζουν τον πόνο τους. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν που βλέπετε στο εσωτερικό εδώ με τις κόκκινες βούλες είναι αυτοί οι οποίοι είχαν την ψηφιακή παρακολούθηση, που όσο μικρότερος είναι ο κύκλος, τόσο πιο πολύ βελτιωμένη η ποιότητα της ζωής της. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, αυτοί οι άνθρωποι από το Καστελόριζο, από το Δημότυχο, από χωριά της Κρήτης, να ελαττώσουν τις επισκέψεις στα νοσοκομεία, να έχουν και κάποιο κέρδος στις μετακινήσεις και βεβαίως κάνοντας μια με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το οικονομικό τμήμα, μια ανάλυση των health economics, είδαμε ότι υπήρχε και ένα όφελος και στο κράτος, γιατί δεν γινόντουσαν περισσότερες εξετάσεις από όσες πρέπει, αλλά και στην τσέπη τους, γιατί δεν είχαν τις μετακινήσεις, δεν είχαν να πάνε σε ξενοδοχεία κλπ. Άρα, παρουσιάζω πολύ έτσι αδρά αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο παρουσιάσαμε, είχαμε την τιμή να παρουσιάσουμε στην Αμερική φέτος τον Ιούνιο, στο Παγκόσμιο Συνέδριο του Καρκίνου, μας έδειξε σε μας ότι αυτό που άλλες χώρες κάνουν, η ψηφιακή παρακολούθηση, που είναι δηλαδή ένα προϊόν της εξέλιξης της τεχνολογίας, αλλά και της αλλαγής του τρόπου ζωής μας, έχει μέλλον.
σε ορισμένες χώρες είναι παρόν. Τι είναι αυτό το οποίο μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και προβληματισμό? Δεν ήταν τόσο ο χρόνος να σχεδιάσουμε τη μελέτη, δεν ήταν τόσο ο χρόνος να πείσουμε το Ίδρυμα Νιάρχος για την αξία του και να το χρηματοδοτήσει, όσο να περάσουμε μέσα από τις συμπληγάδες πέτρες του νομικού πλαισίου της λειτουργίας μιας ψηφιακής πλατφόρμας υποστήριξης ασθενών, που το μόνο που ζητούσαμε ήταν να έχουμε ένα email το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τη γέφυρα επικοινωνίας της ιατρικής ομάδας νοσοκομείων στην επικράτεια με τον ασθενή ή σε ορισμένους που δεν είχαν τη δυνατότητα, με το άμεσο συγγενικό τους περιβάλλον. Υπήρξε, αυτό τώρα είναι, η δημιουργία του ήταν πριν από 3 χρόνια, ο σχεδιασμός. Δεν ξέρω πώς ήταν η νομική τότε στο θέμα αυτό, αλλά αντιμετωπίσαμε, και γι' αυτό το φέρνω, τεράστια προβλήματα για τα προσωπικά δεδομένα. Τρέλα. Συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτήν την έκφραση. Θέλαμε δηλαδή εμείς, δωρεάν, το Ίδρυμα Νιάρχος να χρηματοδοτήσει, τον ψαρά στο Καστελόριζο και τον βοσκό στο Διδημότυχο, να τον εμποδίσουμε να πάει στο νοσοκομείο και να του δώσουμε ορισμένες οδηγίες ψηφιακά, να βοηθηθεί στην καθημερινότητά του. Προσοχή στα προσωπικά δεδομένα. Το ξεπεράσαμε βέβαια, αλλά ήταν η πρώτη μου μεγάλη δυσαρέσκεια, απαγοήτευση από τον τοίχο τον οποίο βρήκα μπροστά, όχι εγώ, όλη η ομάδα. Όπως βλέπετε εδώ υπάρχει μεγάλη ομάδα ανθρώπων που έχει δουλέψει. Μέχρι που δόθηκε μια λύση να χρησιμοποιήσει ο κάθε ασθενής μαϊμού email, για να μην γράφει Papa George. Το συζητήσαμε, το ξεπεράσαμε και αυτό πραγματικά μου γέννησε ένα μεγάλο προβληματισμό που βρισκόμαστε σε ένα πολύ απλό εγχείρημα, όχι για τεχνητή νοημοσύνη, αυτό που έδειξα πριν τα μηχανήματα. Πόσο πρέπει να είμαστε όριμοι, συνετοί, ώστε να προστατεύσουμε τον άνθρωπο, την οικογένειά του, την αξιοπρέπειά του, την προσωπικότητά του, χωρίς όμως να στραγγαλίσουμε την πράξη. Ήθελα λοιπόν να το παρουσιάσω αυτό ενώπιον εγκεκριμένων νομικών, να δείξω την αγωνία την οποία είχαμε για να δημιουργήσουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο έχει πάρει τα εύσημα της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κοσμίδη, για την πολύ διαφωτιστική εισήγησή σας. Είναι σημαντική, λοιπόν, η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και για την κατευθείαν σχέση με τον ασθενή, την ψηφιακή παρακολούθηση, όπως μας τα θέσατε, την ψηφιακή υγεία, αλλά συντρέχει λόγος να είμαστε και προσεκτικοί, το θέσατε στο τέλος, ακόμα και το όνομά μας, η διεύθυνση του σπιτιού μας, το τηλέφωνό μας και το email μας, μας ταυτοποιούν. Είναι επομένως ειδικού χαρακτήρα προσωπικά δεδομένα ειδικό και πράγματι... Ειδικής κατηγορίας και πράγματι χρήζουν προστασίας, εάν είναι να θεωρούμε ότι ζούμε σε ένα κράτος δικαίου που υπερασπίζεται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε στην τρίτη ομιλία του κυρίου Πέτρου Παπαχρήστου, Διευθυντή Πληροφοριακών Συστημάτων στο Υγεία, ο οποίος θα μας μιλήσει για το Smart Hospital, Ευλογία ή Κατάρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή και το Προεδρείο. Φαντάζομαι για να μπαίνει το ερώτημα ευλογία ή κατάρα και μου το βάζετε σε κάποιον που είναι τεχνολόγος, μάλλον ευλογία θέλετε να ακούσετε.
Έτσι έλεγε ο Σάρτρ. Ρωτάμε αυτόν που περιμένουμε να μας δώσει την απάντηση που θέλουμε. Θα πω λίγο τεχνικά, τα είπατε πολύ καλά αντινομικώς πριν. Έχει αλλάξει το περιβάλλον μας. Τι έχουμε? Έχουμε μια εκθετική ανάπτυξη της τεχνολογίας. Αυτό οφείλεται σε πολλά δεδομένα που συλλέγουμε, στην υπολογιστική ισχύ που ανεβαίνει, καινούργιους αλγόριθμους, τεχνητή νοημοσύνη, όχι πολύ καινούργιους θα πω, είναι τα άλλα δύο που το επιτρέπουν. Και αυτό προκαλεί και νέα επιχειρησιακά μοντέλα που θα αλλάξει και τον τρόπο που και τα νοσοκομεία δουλεύουν. Θα δείτε όμως ότι αυτή η εκθετική αύξηση που λέμε δεν παράγει εκθετικά αποτελέσματα. Η βελτίωση που έχουμε είναι γραμμική. Άρα, για να κρατήσουμε τη γραμμική μας βελτίωση, έχουμε μια εκθετική αύξηση της τεχνολογίας. Τα δεδομένα. Όλοι ξέρουμε ότι από τον τρόπο που κινούμαστε, από το GPS που έχουμε, από το κινητό μας, από sensors που υπάρχουν στο δωμάτιό μας, από το αυτοκίνητό μας, παράγονται διάφορα δεδομένα. Βλέπετε την αύξηση των δεδομένων στα χρόνια που ζούμε, η οποία είναι πραγματικά πολύ σημαντική και επιτρέπει όμως στους αλγόριθμους να τα χρησιμοποιήσουμε για να παράγουμε καινούργια εργαλεία. Επίσης, η υπολογιστική ισχύ είναι ο κλασικός νόμος του Μούρ από εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που πρωτοβγήκαν οι υπολογιστές, δείχνει ότι έχουμε μια εκθετική αύξηση και προβλέπουν οι επιστήμονες ότι κάποτε θα ξεπεράσει την υπολογιστική ισχύ όλων των ανθρώπων μαζί. Χωρίς να σημαίνει ότι θα γίνει πιο καλύτερη από τον άνθρωπο, έτσι, ενώ σαν calculation. Επίσης, έχουμε εκθετική αύξηση στους αλγόριθμους. Όλοι γίναμε τώρα expert και όλοι μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη. Είναι αλγόριθμοι που υπήρχαν από το 1950. Αυτό που μας το επιτρέπει όμως είναι ότι έχουμε τα δεδομένα πλέον για να τους εκπαιδεύσουμε και έχουμε και υπολογιστική ισχύ για να παράγουν ωραία αποτελέσματα. Αυτό είναι το κλασικό που σας δείχνουμε όλοι, ότι αυτό είναι neural networks. Αυτό το neural networks δεν κάνει τίποτα. Είναι πάρα πολύ απλό. Έχει μόνο 99 παραμέτρους. Είναι το input, είναι τα ενδιάμεσα στάδια και το αποτέλεσμα. Μόνο 99 παραμέτρους. Το GTP4, άμα δείτε, έχει 10 στη 12 παραμέτρους για να μπορέσει να βγάλει αυτό το αποτέλεσμα που όλοι έχουμε δει και μας εντυπωσιάζει. Θα το καταρρεύσω λίγο. Δεν είναι έξυπνο. Τι κάνει το GTP4? Του δίνεις μια πρόταση και σου προβλέπει την επόμενη. Και αφού προβλέψει την επόμενη, προβλέπει την αμέσως επόμενη. Και μετά την αμέσως επόμενη. Και όλο αυτό και ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα που μας εντυπωσιάζει. Αλλά σκεφτείτε και να θυμάστε ότι είναι κάτι που προβλέπει ποια είναι η επόμενη λέξη. Έτσι, δεν είναι κάτι που... Το αποτέλεσμα νομίζω ότι σου δίνει ένα... και σου δίνει ένα μεστό αποτέλεσμα. Αλλά ο τρόπος που δουλεύει είναι να προβλέψει πάντα το επόμενο. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό χρειάζεται μεγάλο κόστος. Βλέπετε το κόστος για να δημιουργηθεί το GPT-4 ποιος ήταν. Καταλαβαίνετε ότι μόνο πολύ μεγάλες κυβερνήσεις μπορεί να έχουν τέτοια μοντέλα ή πολύ μεγάλες εταιρείες. Άρα πόσο δημοκρατικό είναι αυτό, δεν το ξέρουμε. Άρα ναι, έχουμε ένα νέο κόσμο όπου μπορεί και μιλάει, μπορεί και ακούει, μπορεί να σκέφτεται και σίγουρα θα μας βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη για να λύσουμε ίσως και προβλήματα που έχουμε. Το πρόβλημα του περιβάλλοντος, προβλήματα πείνας στον τρίτο κόσμο. Θα μας βοηθήσει. Μπορεί όμως και να μας καταστρέψει. Νομίζω ότι η επιλογή είναι δική μας. Πάντα στην τεχνολογία υπάρχουν δύο δρόμοι. Μπορούμε να φτιάξουμε πυρηνικό βόμβο, μπορούμε να φτιάξουμε και πυρηνική ενέργεια, αλλά εμείς, η ανθρωπότητα, είναι που αποφασίζει τελικά τι κάνει. Αυτό λοιπόν επηρεάζει και έχουμε τη σύγχρονη ιατρική, αλλά και τη σύγχρονη νομική, θα πω εγώ. Δηλαδή, η τεχνολογία επηρεάζει όλους τους τομείς και προφανώς και την νομική και την ιατρική. Και πάμε στο smart νοσοκομείο. Βλέπετε, το νοσοκομείο είναι ένα πολύπλοκος οργανισμός. Υπάρχει το χειρουργείο, υπάρχει η αίθουσα που νοσηλευόμαστε, υπάρχουν τα εργαστήρια, υπάρχουν τα απεικονιστικά. Είναι που όλα αυτά παράγουν δεδομένα, αυτό που έλεγα πριν. Παράγουν πολλά δεδομένα και η άσκηση εδώ είναι να συγκεντρώσει τα δεδομένα που είναι πάρα πολλά πια, είναι πάρα πολλά πια για τον γιατρό για να τα αναλύσει και να του δώσει αλγόριθμους που πολύ εύκολα θα δει την ουσία αυτών που όλα μαζέψαμε εμείς. Ναι, θα συνεχίσω λίγο στο κλίμα της ογκολογίας. Βλέπετε ότι τι επηρεάζει. Επηρεάζει το early detection. Μπορεί να υπάρχουν καινούργια screening tools για να προβλέψουμε. Έχουμε πολύ πιο accurate διάγνωση, πιο καλή διάγνωση, γιατί μπορούμε να δούμε πράγματα που πριν ο γιατρός δεν έβλεπε και να του τα δείξουμε. Μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση του ρίσκου, να προτείνει θεραπείες, το έχουμε δει πια, και να επιλέξει ο γιατρός ποια θέλει πρέπει να γίνει και για ποιο λόγο, και να προβλέψουμε το αποτέλεσμα της θεραπείας. Τι αλλάζει με στο νοσοκομείο? Βλέπετε εδώ ένα δωμάτιο
το οποίο είναι ένα κλασικό δωμάτιο νοσοκομείου, το οποίο όμως έχει πάρα πολλοί sensors. Δηλαδή, η νέα μας εποχή, όταν λέω για δεδομένα, μαζεύουμε πάρα πολλά δεδομένα. Έχουμε δεδομένα για το πού ακριβώς βρίσκεται ο ασθενής, είναι η πάνω γωνία εκεί. Δεν υπάρχει τέτοιο. Υπάρχει. Ωραία. Δεν πειράζει. Η πάνω γωνία μου δείχνει σε ποιο σημείο είναι ασθενής. Έχω σένσορα να ξέρω αν θα πέσει ο ασθενής. Έχω στρώμα το οποίο κάνει detect την κίνηση του ασθενή και αν υπάρχει υγρασία, ώστε να πρέπει να τα αλλάξω. Υπάρχουν κουτιά με τα χάπια που θα κάνουν το dispacing αυτόματα. Άμα δείτε στη γωνία, υπάρχει και έξυπνος διάδρομος που όταν κάνει το rehabilitation, όταν κάνει την άσκησή του, μπορώ να μετράω παραμέτρους. Και έχω και ζωτικά σημεία που δεν χρειάζεται να πάει η νοσηλεύθρια να τα μετρήσει, αλλά είναι sensors που φοράει και μπορώ να έχω την πίεσή του, τη θερμοκρασία του και όλα αυτά τα στοιχεία. Βλέπετε ότι αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε. Και αυτό δεν είναι virtual που σας δείχνω. Αυτό είναι μια φωτογραφία από νοσοκομείο της Κίνας που ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα, που ακριβώς κάνει αυτό το πράγμα. Και προφανώς δεν χρειάζεται να πάω πολύ συχνά στο δωμάτιο, αλλά έχω ένα monitoring, χινέζικα είναι, θα τα καταλάβετε, που μου δείχνει για όλα τα δωμάτια μου σε ποια φάση είναι ασθενής και αν υπάρχει κάποιο alert. Πέρα από το καρδιογράφημα που γνωρίζαμε κτλ., για όλες αυτές τις παραμέτρους που μαζεύουμε μέσα στο δωμάτιο. Ήδη στη χειρουργική, τα νοσοκομεία του ομίλου HHG έχουν αξιοποιήσει πλήρως τη ρομποτική με μηχανήματα τα οποία κάνουν καλύτερη επέμβαση και βελτιώνει το αποτέλεσμα του ασθενή και το πόσο γρήγορα μπορεί να φύγει. Ήδη στη διάγνωση, και ευχαριστώ την κυρία Αθανασίου από το μαστό του μητέρα που μου έχει δώσει τις φωτογραφίες, έχουμε AI αλγόριθμους που κάνουν detect μικρό, θα το πω, απειτανώσεις, οι οποίες με το γυμνό μάτι δεν φαινόντουσαν. Έτσι, άρα βελτιώνουμε και τη διάγνωση και έχουμε πολύ πιο γρήγορα τη διάγνωση για τον ασθενή. Εδώ είναι από το γαστροεντερολογικό του υγεία. Υπάρχει σύστημα το οποίο την ώρα που κάνει την κολονοσκόπηση ο γιατρός, του επισημαίνει πολύποδες που μπορεί να υπάρχουν μέσα στο έντερο. Άρα τον βοηθάει στο να μπορούν να προβλέψει και να δει πράγματα που μπορεί να κάνει ο μύτη. Και σκεφτείτε ένας γιατρός, το βασικό πρόβλημα που έχει είναι ότι βλέπει πολλούς ασθενείς την ημέρα και είναι λογικό μετά από την κόπωση, τον burnout που λέμε, να υπάρχει και το λάθος. Υπάρχει μελέτη που λέει ότι το 91% των νέων αλγορίθμων δεν κάνουν λάθος, το 75% των ακτινολόγων κάνουν λάθος. Άρα, ναι, είναι εργαλεία που θα βοηθήσουν τους ακτινολόγους να κάνουν καλύτερη γνωμάτευση. Μπορεί να τους δώσουν περισσότερο χρόνο να πάνε διακοπές ή να μιλήσουν με τους συναδέλφους τους ή να βγουν έξω με τους φίλους τους. Τι αλλάζει σε εμάς? Αλλάζει ότι, ναι, χρειάζεται μια τεράστια υποδομή, δεν θα σας αναλύσω το slide, για να υποστηρίξουμε όλα αυτά τα δεδομένα. Για να υποστηρίξουμε όλα αυτά τα συστήματα. Θα πω ένα παράδειγμα. Το όμιλος HHG, τα 5 μεγάλα νοσοκομεία του, η παραγωγή σε data, σε από εικόνες, από απεικονιστικά, ήταν 5 terabyte το χρόνο. Τώρα έχουμε 5 terabyte κάθε 20 μέρες. Αν πάμε και στο digital pathology που δείξατε διαφάνεια πριν, θα θέλουμε 5 terabyte τη μέρα. Και αν πάμε και στα genetics, δεκαπλασιάζονται. Άρα όλα αυτά δημιουργούν ένα effort και σε εμάς, στους τεχνολόγους, για να μπορούμε να υποστηρίξουμε όλες αυτές τις αλλαγές. Και οι αλλαγές θα είναι ότι σήμερα η διαχείριση ασθένειας είναι διακοπτόμενη. Δηλαδή, περιμένουμε να έρθει, όπως είπατε εξής, ο ασθενής στο νοσοκομείο για να τον εξετάσουμε, να του αλλάξουμε θεραπεία και να συνεχίσει. Αυτό που έδειξε ο κύριος Κοσμίδης πριν είναι η συνεχόμενη παρακολούθηση του ασθενή, το οποίο αλλάζει τελείως την εικόνα. Αυτό που προβλέπετε είναι ότι δεν θα έρθει αφού έχει το έφραγμα ή αφού έχει το κεφαλικό, αλλά θα φτάσουμε κάποτε σε σημείο που να μπορούμε να προβλέψουμε και να τον φέρουμε μέσα. Είναι αυτό που λένε κάπου στην Αμερική, ότι το νοσοκομείο θα μικρύνει και θα είναι κάτι σαν τα pit shops της Φόρμουλας 1. Θα προβλέπετε ότι υπάρχει το πρόβλημα και θα έρχεται για να το διορθώσουμε. Όλα αυτά υπάρχουν που βλέπω εδώ σαν τεχνολογίες και πολλές από αυτές ήδη τις χρησιμοποιούμε. Αυτό που λείπει πολλές φορές είναι το να γίνουν converge αυτές τις τεχνολογίες ώστε να δίνουν ένα καλό εργαλείο προς τον ιατρό, προς τον νοσηλευτή, προς τον δικηγόρο, θα πω ταυτόχρονα. Γιατί δεν προχωράει, ναι. Άρα, ναι, είναι αυτό που είπα ότι το μέλλον το νοσοκομείο θα είναι αυτό που λέμε home hospital, δηλαδή θα είμαστε στο σπίτι και θα μπορούμε να δίνουμε στοιχεία στους ασθενείς στους γιατρούς μας για να μας προβλέπουν. Θα υπάρχει μείωση από ό,τι προβλέπετε για τα τραυματισμούς σε ατυχήματα, γιατί θα έχουμε αυτοκίνητα χωρίς οδηγό που δεν θα κάνουν λάθη, δεν θα τρακάρουν μεταξύ τους. Ήδη τρακάρουν λιγότερο από ό,τι τρακάρουμε εμείς.
Άρα, ναι, θα υπάρχει ένα disruption, μια αλλαγή στον τρόπο που δουλεύουμε. Όπως παλιά πηγαίνετε στην τράπεζα, ίσως και κάθε δύο φορές τη βδομάδα. Τώρα, πότε ξέρω καιρό έχετε πάτε στην τράπεζα? Πάρα πολύ. Άρα, αντίστοιχα, θα υπάρχουν αλλαγές οι οποίες θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ιατρική και η νομική. Γιατί χρειάζονται αλλαγές και στη νομική. Δεν υπάρχει, για παράδειγμα, για την ιατρική, δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για να συνταγογραφήσει ο γιατρός εξετάσεις μετά από τόσα χρόνια. Δεν είναι παράνομο να συνταγογραφείτε όταν σας παίρνουν τηλέφωνο. Είναι παράνομο όταν κάνετε τηλεατρική, γιατί δεν υπάρχει φυσική εξέταση. Κάπου όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν, να μπουν σε ένα καινούριο νομικό πλαίσιο και να συγχρονιστούμε και οι δύο. Ωραία, επειδή λοιπόν η παρουσίαση έλεγε ευχή ή κατάρα, θα πω ότι ναι. Δημιουργείται πρόσβαση στα δεδομένα, ο ασθενής μπορεί να έχει στο κινητό το φακελό του και να το, όποτε το χρειαστεί. Ο γιατρός μπορεί να δει γρήγορα τα δεδομένα, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος των παραβιάσεων. Είναι πολύ πιο εύκολο όχι να φύγει ο φάκελό σου, να φύγουν μαζικά οι φάκελοι όλου του νοσοκομείου. Είναι πολύ επικίνδυνο να μπει κάποιος και να πειράξει το μηχάνημα και να δείχνει διαφορετικά ζωτικά σημεία ή να πειράξει την αντλία έγχυσης την ώρα που γίνεται η έγχυση του φαρμάκου. Είναι πολύ πιο εύκολο. Παλιά πήγαινε η νοσηλεύση και το πήραζε από πάνω. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας βάζει σε σκέψεις και να είμαστε προσεκτικοί και για τα προσωπικά δεδομένα αλλά και για το πόσο ανοιχτοί είμαστε στην τεχνολογία. Μειώνει την ανθρώπινη επαφή. Πολλά μπορεί να γίνονται αυτόματα, αλλά η σχέση γιατρού-ασθενή που την έχω δει και στους γονείς μου και σε μένα, ναι, μπορεί η επικοινωνία η διαπροσωπική να βγάλει πράγματα τα οποία δεν θα τα βρούμε σε απόσταση, δεν θα τα βρούμε ο αλγόριθμος. Έτσι το έχω δει με τον κύριο Κοσμίδη και με μένα άλλες φορές που ήταν προσωπική επαφή. Σίγουρα αυξάνει την αποτελεσματικότητα, άρα και μειώνει το κόστος, αλλά πολλές φορές οδηγούμαστε και σε λύσεις που εκτινάσουν το κόστος προς τα πάνω, το έχουμε δει, το οποίο δεν κάνει βάλιο, δεν μπορεί να επιβιώσει ούτε η ασφαλιστική ιδιωτική, ούτε το κράτος, άρα ναι, πρέπει κάπου να εξισορροπήσουν. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, όπως λέει εδώ. Επειδή είπατε ευλογία κατάρα, σήμερα το πρωί διαβάζω ειδήσεις. Είδα τον αντιάχου στην ΟΗΕ να έχει βγάλει The Curse and the Blessing. Δεν πρέπει να έχουμε διλήμματα. Εμείς αποφασίζουμε, εμείς πρέπει να πούμε τι θα κάνουμε. Θα σας πω ότι όλες οι... Α, δεν ακούγεται τον ήχο, δεν μπορώ να το βάλουμε. Όλες οι φωτογραφίες που χρησιμοποίησα εδώ είναι από τεχνητή νοημοσύνη, καμία δεν είναι αληθινή. Και ακούτε τον Frank Sinatra να τραγουδάει Queen, που πραγματικά και αυτό το έχει τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά μπορεί να κάνει ωραία πράγματα, αλλά πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο τι πιστεύουμε και το πώς τα χρησιμοποιούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαχρήστου. Θέσατε πάρα πολλά ζητήματα και όχι μόνο της ογκολογίας. Θέσατε και ήταν εντυπωσιακό το smart world που μας δείξατε και είναι μόνο η αρχή. Smart world, hospitals, cities, homes, όλα smart. Υπερβολικές ίσως προσδοκίες έχουμε. Θέσατε πολύ ωραία το όριο στο τέλος και τον προβληματισμό και για τους κινδύνους που μπορούν να υπάρχουν. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε τώρα να αφιερώσουμε την επόμενη μισή ώρα, από ό,τι βλέπω, πολύ ωραία. Πρώτον, για να ακούσουμε τους τρεις σχολιαστές μας, τον κύριο Καρατζά, παρακαλώ να έρθετε στο βήμα, τον κύριο Καρατζά, τον κύριο Πολίτη και τον κύριο Τζίμα, σας παρακαλώ. Ο κύριος Τζίμας, ξεκινώ από τον τελευταίο σχολιαστή μας, είναι διευθυντής στο Τμήμα Χειρουργικής Ύπατος, Παγκρέατος και Χοληφόρων στο Υγεία. Ο κύριος Πολίτης... Είναι εδώ ο κύριος Πολίτης. Α, παρακαλώ, κύριε Πολίτη. Είναι διδάκτορ ιατρικής του ΕΚΠΑ. Έχει διατελέσει σε πολλές σημαντικές θεσμικές επιτροπές, μέλος και διευθύνων. Είναι σε πολλές επιτροπές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συντάκτης του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, νομοθεσίας πολλών νομοθετημάτων του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και άλλων ιατρικών συλλόγων. Δεν ξέρω αν θα θέλετε να έρθετε εδώ στο πάνελ ή αν θέλετε με τη σειρά να ίσως να έρθετε εδώ επάνω στο πάνελ, παρακαλώ, είστε σχολιαστές.
Ναι, μένεις και εσύ. Εντάξει, και, ναι, γιατί δεν χωράμε. Και παρακαλώ τον κύριο Τζίμα να έρθει επίσης. Εγώ είμαι εδώ. Α, ο κύριος, α, ναι, ο κύριος Τζίμας είναι. Ο κύριος Καρατζάς. Με συγχωρείτε, τα μπέρδεψα γιατί ξεκίνησα το βήμα. Τον κύριο Καρατζά, παρακαλώ, επίτιμο διευθυντή δεύτερης καρδιολογικής κλινικής στο Υγεία. Με καλέσατε να ανέβω στο βήμα και σας υπάκουσα. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Δεν θα τολμήσω να σχολιάσω τις εξαιρετικές προηγούμενες παρουσιάσεις, παρά μόνο να βγάλω τα δικά μου συμπεράσματα, ότι η τελική ευθύνη συνεχίζει να παραμένει στον γιατρό, ο οποίος χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες και η πρωτοβουλία του να ενεργήσει. Επίσης, θα σχολιάσω ότι το πώς θα εξελιχθούν τα νοσοκομεία θα εξαρτηθεί από την φιλοσοφία τους, δηλαδή αν θα ισορροπήσουν μεταξύ παραγωγικότητος και αποτελεσματικότητος. Παραγωγικότητα είναι αυτό που λέμε ο τζίρος και ξέρουν οι γιατροί του υγεία τι σημαίνει τζίρος. Για δε της παρουσίασης του κ. Κοσμίνη, θα ήθελα να τον ρωτήσω εάν το επόμενο το βήμα είναι να χρησιμοποιήσει την τεχνική νοημοσύνη για το μεταφορά σε από γραπτό λόγο σε λόγο, ώστε ο τσοπάνος του και ο ψαράς του να ακούει στο κινητό του τις οδηγίες αντί να χρειάζεται να τις διαβάζει. Εγώ θα ήθελα τώρα να σας πω μόνο τη γνώμη μου ότι πιστεύω ότι αναπόφευκτα η τεχνική νοημοσύνη θα μεταλλάξει και θα φέρει ανατροπή στην ιατρική. Και θα σας πω 2-3 παραδείγματα. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα το χρησιμοποιούμε εδώ και πολλές δεκαετίες. Τα τελευταία 70-80 χρόνια το ερμηνεύουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ελάχιστες διαφορές έχουν υπάρξει στην ερμηνεία του καρδιογραφήματος. Τα τελευταία 4-5 χρόνια η τεχνική νοημοσύνη μπορεί από το απλό καρδιογράφημα να διαγνώσει όχι μόνο την καρδιακή ανεπάρκεια και το κλάσμα εξώθησης, αλλά να διαγνώσει την καρδιομυοπάθεια, να τη διαχωρίσει την διατατική από την υπερτροφική, να διαγνώσει τη στένωση της αορτής και τον ακριβή βαθμό της, να διαγνώσει την καρδιακή αμυλοείδωση, να προβλέψει στη διάρκεια φλεβοκοβικού ρυθμού αν ο ασθενής πρόκειται να πάθει μαρμαρή των κόλπων. Και βέβαια, ακόμα και σήμερα, το απλό καρδιογράφημα μπορεί να διαγνώσει μη καρδιακές παθήσεις, όπως θυροειδονοξύκωση, νεφρική νόσο, ανεμία και πιστεύω και άλλες καθώς εξελίσσεται η έρευνα. Το ίδιο συμβαίνει και με την απλή ακτινογραφία θώρακος, η οποία μέχρι τώρα δεν είχε καμία ουσιαστική τροποποίηση στην ερμηνεία, στο διάβασμά της οπτικά. Σήμερα η τεχνική νοημοσύνη αναγνωρίζει βλάβες που το ανθρώπινο μάτι δεν το βλέπει και όπως είδατε προηγουμένως και το ίδιο γίνεται και με την μαστογραφία και γίνεται και με όλες τις ειδικότητες που βασίζονται στην απεικόνηση. Η τεχνητή όραση είναι πολλές φορές πιο ακριβής από την ανθρώπινη όραση και βλέπει πράγματα που η ανθρώπινη όραση δεν τα βλέπει. Και γι' αυτό και η πρόοδη στις ειδικότητες οι οποίες βασίζονται στην εικόνα. Όχι μόνο παθολογική ανατομία και κυταρολογία, όχι μόνο ακτινολογία, αλλά δερματολογία, οφθαλμολογία είναι ειδικότητες στις οποίες έχει μεγάλη διείσδυση η τεχνητή νοημοσύνη. Εκείνο όμως που θα κάνει κατά τη γνώμη τη μεγάλη διαφορά είναι αυτά τα συγκεντρωτικά μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης που βοηθούν στη διάγνωση, στην πρόγνωση, στην πρόγνωση και στην θεραπεία. Τα λεγόμενα συνελεκτικά νευρονικά δίκτυα, τα CNN, τροφοδοτούνται με δεκάδες χιλιάδες, θα έλεγα, και εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικούς φακέλους, εκεί που υπάρχουν ηλεκτρονικοί φάκελοι, και παράγουν με την επεξεργασία, αφού εκπαιδευτούν, συμπεράσματα τα οποία είναι πολύ βοηθητικά στους γιατρούς. Εδώ υπάρχει βέβαια ένα πρόβλημα. Ήδη υπάρχουν τέτοια μοντέλα. Σας θυμίζω το
Isabel Pro, το βρετανικό, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται σε 90 χώρες και έχει μεταφραστεί σε άλλες 12 χώρες. Αν είχα καιρό θα σας έλεγα την ιστορία πώς πήρε το όνομα Isabel. Αλλά εδώ υπάρχουν ορισμένα προβλήματα. Όπως όταν θέλουμε να μεταφέρουμε τα δεδομένα από μία τυχεοποιημένη μελέτη στον ασθενή μας, πρέπει να ξέρουμε τον πληθυσμό της τυχεοποιημένης μελέτης. Εάν δηλαδή αυτό το συμπέρασμα μπορεί να μεταφερθεί στο δικό μας ασθενή σε σχέση με τα ευρήματα που προέκυψαν από ένα συγκεκριμένο πληθυσμό. Έτσι και με την γύρω νοημοσύνη θα πρέπει να ξέρουμε εάν τα συμπεράσματα από το πακέτο δεδομένων της Καλιφόρνιας έχει καμιά σχέση με το δικό μας Τσοπάνο ή το Ψαρά του τάδε νησιού. Θα πρέπει λοιπόν, το πρόβλημα αυτό είναι το πρόβλημα της γενίκευσης, αυτό που λέμε γενικευσιμότητα. Πώς μπορούν η τεχνητή νοημοσύνη να γενικεύσει τα δεδομένα της? Μόνο εάν συγκεραστούν πακέτα μεγάλων δεδομένων από πολλές περιοχές και από πολλές χώρες. Αυτό προσκρούει σε δύο σοβαρά προβλήματα. Το ένα είναι στο θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που είναι ευθύνη του κέντρου που τα έχει συλλέξει, και το άλλο είναι στην ιδιοκτησία. Τα μεγάλα δεδομένα είναι μεγάλα περιουσιακά στοιχεία και δεν τα διαθέτουν εύκολα οι κάτοχοί τους. Ένα παράδειγμα είναι αυτό που αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο. Διαθέτει 45 εκατομμύρια ιατρικούς φακέλους που υπολογίζονται σε αξία σε 10 δισεκατομμύρια λίρες το χρόνο. Και υπάρχουν τώρα, παρακολουθεί κανείς το BBC, τούτη στιγμή τρέχουν διάφορες δικαστικά θέματα με πώληση δεδομένων και η μεταφορά δεδομένων σε τρίτους. Πώς λύνεται αυτό το πρόβλημα? Λύνεται. Λύνεται με το λεγόμενο Federated Learning, τα σύνομα σπουδαιδιακά πακέτα. Πώς γίνεται αυτό? Αντί δηλαδή τα πακέτα αυτά να συγκεντρωθούν όλα μαζί σε κάποιο κέντρο και να χαθεί η ιδιοκτησία τους, πηγαίνει το μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης, ο αλγόριθμος, στο κέντρο. Εκεί γίνεται η τροφοδοσία και η εκπαίδευση του μοντέλου, χωρίς κανείς να αγγίξει τα δεδομένα αυτά που ανήκουν στο κέντρο. Δηλαδή, αν πάει στο Στάνφορντ, ξέρω εγώ, ή στο Χάρβαρντ, ή στο Mass General, ο αλγόριθμος θα εκπαιδευτεί εκεί και θα επιστρέψει εκπαιδευμένος και θα εκπαιδευτεί από το άλλο πακέτο και το άλλο πακέτο και μπορεί να γίνει και μια τέτοια ανταλλαγή. Και έτσι να έχουμε τη συγκεντρωτική εκπαίδευση του αλγόριθμου από διάφορα πακέτα δεδομένων χωρίς να μετακινηθούν και να ανοιχτούν τα δεδομένα αυτά από την έδρα τους. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα προβλήματα, δεν είναι μόνο αυτά. Ακούστηκαν μερικά από αυτά ήδη στη συζήτηση που έγινε. Είναι η προστασία από την παραπλάνηση, η προστασία από την παγίδευση. Και θα έλεγα τελειώνοντας ότι χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση, όπως γίνεται με τα φάρμακα και μετά την κυκλοφορία τους. Ένα εσωτερικό πρόβλημα ηθικής που αφορά τον αλγόριθμο είναι αν θα πρέπει ο αλγόριθμος να στοχεύει προς μεγάλη ακρίβεια, έστω και αν του ξεφεύγουν περισσότερα λάθη, ή να πάει για μείωση των λαθών, έστω και θυσιάζοντας την ακρίβεια. Είναι το κλασικό παράδειγμα της τεχνικής νοημοσύνης για τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό. Σε ένα δύσκολη στιγμή θα θυσιάσει τον πεζό, το αυτοκίνητο, για να προστατεύσει τον επιβάτη, ή θα ρίξει το αυτοκίνητο στον γκρεμό ή στον τοίχο να προστατεύσει τον πεζό και να θυσιάσει τον επιβάτη.
νομίζω ότι είναι από τα προβλήματα. Τελικά πρέπει να προετοιμαστούμε, μόνο, διότι η τεχνική νοημοσύνη είναι εδώ και πρέπει να μάθουμε πώς λειτουργεί και πώς θα τη χρησιμοποιούμε. Και ενδεχομένως θα πρέπει αυτό που γίνει και αλλού, να υπάρξουν σεμινάρια ειδικά και φροντιστήρια για τους γιατρούς να προετοιμαστούν για την υποδοχή της. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρατζά. Θέσατε πολλά... Παρακαλώ, καθίστε. Είχα σκοπό να δώσω μια μορφή στη συζήτηση και το σχολιασμό, να είστε μαζί, αλλά βλέπω ότι προτιμάτε να κάνετε την χωριστή μικρή παρέμβασή σας πρώτα. Θίξατε λοιπόν πολλά σημαντικά ζητήματα. Ένα δίλημα που θέσατε στο τέλος και πράγματι πρέπει να μας αντιμετωπίσει. Θέλουμε αλγόριθμους που να είναι περισσότερο ακριβείς ή περισσότερο διαφανείς και επεξηγήσιμοι. Και καμιά φορά αυτός ο συνδυασμός, τουλάχιστον στο στάδιο που βρισκόμαστε, δεν είναι εύκολος. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Πολίτης. Παρακαλώ, κύριε Πολίτη, το σχόλιο σας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καρταπάνη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Υγεία, τον κύριο Σκανδαλάκη, τον φίλο κύριο Παπαγεωργάκη, τον κύριο Λασκαρίδη, τον κύριο Κοσμίδη, όλη την Οργανωτική Επιτροπή. Να χαιρετήσω όλους τους συναδέλφους καθηγητές, είτε νομικής είτε ιατρικής, τους διακεκριμένους εκπροσώπους του Δικαστικού Σώματος, της Εισαγγελίας. Επειδή έκανε μια πολύ ωραία εισήγηση η κυρία Παναγοπούλου, δεν θέλω να κάνω ένα αλληλεπικά λήψη, ένα overlapping, και επομένως θα προσπαθήσω να βρεθώ λίγο στα περιθώρια, να μην ξανακούσετε τα ίδια. Εκείνο που έχω να σχολιάσω είναι ότι ο σχολιαστής είναι λίγο σε άχαρη θέση, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά κάποιο τρόπο και έχει και λίγο πιο περιορισμένο χρόνο ομιλίας. Αλλά μπορούμε να θέσουμε ορισμένα ζητήματα για την περαιτέρω συζήτηση. Βρισκόμαστε ακόμα σε ένα πολύ αρχικό στάδιο της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, τεχνητή νοημοσύνη, έτσι όπως θα τη φανταζόταν, ας πούμε, ο Bill Gates, θα μπορούσε να, η τεχνητή νοημοσύνη να υποκαθιστά ανθρώπινα μέλη, είτε με τιτάνιο, είτε παίρνοντας από το μέρη από τον ανθρώπινο οργανισμό και αναπλάθοντάς τα, να κάνει αντικατάσταση των κυττάρων, να καταπολεμήσει τον καρκίνο, να καταπολεμήσει αυτές τις νόσους που δεν έχουμε τα αυτοάνονοσήματα, να κάνει αυτόματη, έγκαιρη, πλήρη διάγνωση αντίστοιχη με τους υπολογιστές αυτοκινήτων. Έτσι, δεν έχει φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο, οπότε θα είχαμε τελείως διαφορετικούς προβληματισμούς. Εκεί θα βρισκόταν τα όρια στην αναγέννηση, την αντικατάσταση εγκεφάλου, γενετικών αδένων ή σε δεδομένα εκ των προτέρων, απριόρι, για τον εργοδότη, αν θα προσλάβει κάποιον υποψήφιο εργαζόμενο ή σε ασφαλιστική εταιρεία, αν θα θελήσει να κάνει συμβόλαιο ζωής, προβλέποντας βάση του DNA τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί μετά από μερικά χρόνια, ή το κράτος αν θα παράσχει σύνταξη κλπ. Η τεχνητή νοημοσύνη ικανοποιεί αρχαίγονες επιθυμίες του ανθρώπου. Βλέπουμε, ο άνθρωπος θέλει να πετάξει με το δέδαλο, τον Ίκαρο, βγήκαν τα αεροπλάνα. Δεν έχει κατορθώσει, βλέπουμε ότι βελτιώνονται οι μεταφραστές, οι αυτόματοι μεταφραστές. Το ChatGPT έκανε μια τεράστια ανάπτυξη από τον Νοέμβριο του 2022 και έχει φτάσει ήδη με τους υπερεξεργαστές σε πάρα πολύ δυνατά σημεία και δεν θα αναφέρω τι προσφέρουν τώρα οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών, γιατί θα κάνω αλληλεπικάλυψη με αυτά που είπαν και ο κύριος Κοσμίδης και ο προλαλής σας. Θα κάνω προς συζήτηση ορισμένα bullets, ποια είναι η θετική αξιολόγηση της τεχνητής νοημοσύνης, ότι συμβάλλει στην ανθρώπινη ευημερία, ότι συμβάλλει στην ελάφρυνση του έργου των κλινικών και εργαστιακών γιατρών, ότι βελτιώνει τις διαγνωστικές μεθόδους και την διαγνωστική ακρίβεια,
αύξηση ταχύτητας και εξυπηρέτηση περισσότερων ασθενών, μείωση χρόνου εργασίας γιατρών, συμβολή σε ένα δεύτερο μάτι, second set of eyes, quality assurance, ακρίβεια κατά την εκτέλεση επεμβατικών τεχνικών, αλγόριθμοι που υπολογίζουν το ανθρώπινο γονιδίωμα και τις πιθανότητες γενετικών ασθενειών, πρόγνωση, αρκεί, είπαμε, να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, συμβολή στην πρόληψη ασθενειών, υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων νέων ιατρών, μείωση του χρόνου που δαπανάται για τη συλλογή δεδομένων, μείωση του κόστους, ταχύτατη διαγνωστική αλγόριθμη στην επί ενδείξεων βασιζόμενη ιατρική, μείωση του ανθρώπινου σφάλματος και ελπίζουμε και ελαχιστοποίηση του ιατρικού λάθους. Σας είπε ήδη και ο κ. Κοσμίδης ότι μπορεί να καλύψει όλη την επικράτεια και σε διάφορες περιοχές που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση απλοί και άνθρωποι που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα. Από την άλλη πλευρά, παραπονούνται πολλοί για απομάκρυνση από την παραδοσιακή σχέση γιατρού-ασθενούς, για την έλλειψη ενσυναίσθησης των μηχανημάτων και του software, για την αδυναμία κατανόησης συναισθημάτων ασθενών και οικείων, για την τυχόν τυφλή εμπιστοσύνη από μη έμπειρους γιατρούς που μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα, γιατί πάντοτε ο γιατρός κρίνει και είναι πάντοτε υποβοηθητική η τεχνητή νοημοσύνη. Μείωση θέσεως εργασίας γιατρών, ανησυχίες για την προσωπική σφαίρα του απορρίτου, υποαπόδοση όταν δεν υπάρχει προηγούμενο, AI, machine learning, δυσχέρεια αξιολόγησης ποιότητας του προϊόντος και μεταβαλλόμενη απόδοση μεταξύ διαφορετικών software. Εκείνο το οποίο έχω να πω, μίλησα για 4 λόγους ευθύνης, η κυρία Παναγοπούλου, θα πω ότι τα 2 βασικά είναι ουσιαστικά αν θα κυνηγήσουμε το γιατρό ή αν θα κυνηγήσουμε την εταιρεία και τον προγραμματιστή, τον πάροχο δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ θα υπάρχει μια παθητική ομοδικία, θα προσεπικαλέσει ενδεχομένως ο γιατρός την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και θα υπάρξει και αντιδικία μέσα σε αυτή την ομοδικία, δηλαδή η εταιρεία θα προσπαθήσει να αποδείξει και σφάλματα γιατρού κατά τη χρήση ή μη τήρηση των ειδικών ή ότι χρησιμοποιεί μη εξυγχρονισμένη εκδοχή ή υποπίπτει σε εσφαλμένη ερμηνεία. Και εμπλέκονται επίσης με προσεπικλήσεις κλπ. Και οι ασφαλιστικές εταιρείες. Θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, αλλά έχουμε το καλό της ντόλη. Όταν δηλαδή έγινε η κλωνοποίηση, η πρώτη κλωνοποίηση και ανησύχησε όλη η ανθρωπότητα ότι αναβιώνει του Άντους Χάξλεϊ το 1932, Brave New World, το δυστοπικό σενάριο να υπάρξει παραγωγή ανθρώπων είτε για εργασία είτε για στρατιωτικούς λόγους κλπ. Τότε εκδόθηκε η συνθήκη του Οβιέδο, πανανθρώπινα σχεδόν, η οποία το 1998 έλυσε το πρόβλημα και απαγόρευσε την οποιαδήποτε παρέμβαση στο ανθρώπινο γονιδίωμα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια πρώτη προσπάθεια, τον Ιούνιο του 2024, έθεσε με τον κανονισμό της 2024-1689 οδηγίες που διασφαλίζουν ότι οι χρήστες τεχνητής νοημοσύνης θα είναι ανθρωποκεντρικοί, θα προστατευτούν η υγεία, η ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως από τεχνητή νοημοσύνη υψηλού κινδύνου, η προστασία ιδιωτικής σφαίρας του απορρίτου, η παράλληλη ελευθερία της επιστήμης και χωρίς να υπονομεύονται οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, η προστασία του τεκμηρίου της αθωότητας, λόγω χάρη δεν μπορεί να προδικάσουμε ότι ο συγκεκριμένος γιατρός θα υποπέρασει σε κάποιο σφάλμα. Υπάρχουν και ορισμένες κανόνες και τεχνητοί, δηλαδή ότι θα πρέπει κάποτε, αν ας πούμε 5 ή 10 χρόνια μετά κρίνει ο δικαστής, ότι η ευθύνη θα είναι εξ τούγκ. Η τεχνολογία δηλαδή θα κρίνει την τεχνολογία την τότε και όχι την τεχνολογία τότε που θα κρίνει ο δικαστής. Είχα και σύντομες διεθνές αποφάσεις, αλλά μάλλον ο χρόνος είναι πιέζει, να αναφέρω ορισμένα προβλήματα. Ας πούμε, λογισμικό χειρουργικού μικροσκοπίου που προκάλεσε βλάβη σε ασθενή, επιβλαβή συνδυασμός φαρμάκων από κακή ερμηνεία λογισμικού που προκάλεσε σε ασθενής πρόβλημα. Υπάρχουν δικαστήρια τα οποία έκριναν ότι οι αλγόριθμοι δεν είναι προϊόντα, επομένως δεν υπάγονται στην προστασία των καταναλωτών.
Και μάλιστα υπάρχει και ένας κίνδυνος να αφορά σε διαφορετικές ηλικίες, όπως οι κατευθύνσεις ενός προγράμματος λογισμικού, πρόσφατη υπόθεση, ακρεμία ακόμα του 2023, που κατέτασε ένα νεαρό ενήλικα ασθενή με συγγενείς καρδιακές ανομαλίες ως φυσιολογικό με βάση τα αποτελέσματα των κλινικών εξετάσεων. Θα ήθελα μόνο δύο πράγματα να πω για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Ότι υπάρχουν δύο θεωρήσεις που μπορεί κανείς να τις θεωρήσει και ότι είναι το ένα ένα δυστοπικό σενάριο του μεγάλου διανοητή, του Yuval Noah Harari, στα πλαίσια της διάσκεψης των ΟΗΕ AI for Good, που έγινε το 30 με 31 Μαΐου 2024, είμαστε δηλαδή μέσα στα πράγματα, και τόνισε ότι πρώτα απ' όλα πρόκειται για το πρώτο εργαλείο, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, στην ανθρώπινη ιστορία που μπορεί να λάβει αποφάσεις από μόνο του, δεν μοιάζει με καμία προηγούμενη εφεύρεση στην ιστορία, οι ατομικές βόμβες δεν μπορούσαν να πάρουν αποφάσεις, δεν μπορούσαν να αποφασίσουν ποιον θα βομβαρδίσουν. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λάβει αποφάσεις από μόνη της. Εκείνο που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι είναι ότι δεν είναι πολύ καλή στη χρήση νέων τεχνολογιών και συχνά κάνουν λάθη, αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη κάνει λάθη. Ο Bill Gates πριν από 3-4 μέρες στο CNBC τόνισε ότι, για τον τομέα της υγείας, ότι η τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζεται στον πλούσιο κόσμο για όσους είναι εύποροι, και αυτό που θα θέλαμε να κάνουμε αυτή τη φορά με τεχνητή νοημοσύνη είναι να βεβαιωθούμε ότι τόσο όσον αφορά την ανακάλυψη νέων παρεμβάσεων για τη διατροφή, τα εμβόλια ή τα φάρμακα, όσο και για την παροχή συμβουλών υγείας στους ανθρώπους με τη φωνή και στη μητρική τους γλώσσα, ότι φέρνουμε αυτές τις εξελίξεις της τεχνικής νοημοσύνης σε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Και αν επιτρέπετε ένα τελευταίο δικό μου σχόλιο, έλεγε ο Σφάρτσενέγκερ στον εξολοθρευτή το 84, το Terminator το πρώτο, ότι «I'll be back». Και αυτό ήταν απειλητικό. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εδώ, έχει ριζώσει και δεν υπάρχει επιστροφή. Ελπίζουμε στο ουτοπικό, στο καλό και όχι στο δυστοπικό σενάριο. Είναι για την ώρα στα χέρια της ανθρωπότητας και των σύγχρονων νομοθετών να το διασφαλίσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Οι προβληματισμοί που μας εκθέσατε είναι κέρυοι. Αλλά πάντως, είτε το καλό είτε το κακό σενάριο, θα οφείλεται σε δικές μας αποφάσεις, πράξεις ή παραλήψεις. Άρα ας πάρουμε την ευθύνη, τώρα που την αναπτύσσουμε. Παρακαλώ τον κύριο Γιώργο Τζίμα να έρθει στο βήμα. Καλημέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για το προνόμιο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Η επαφή μας ως χειρουργοί με την προηγμένη τεχνολογία είναι εδώ και 10-15 χρόνια σαφώς στο θεραπευτικό επίπεδο με τη χρήση του ρομπότ. Αυτό είναι το πιο γνωστό. Αυτό που μπορώ να σας αναφέρω και δημοσιεύτηκε προδιετίας, είναι η πρώτη εντεροεντερική αναστόμωση πλήρως πραγματοποιούμενη από ρομπότ, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, σε ζωικό μοντέλο. Άρα πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα το δούμε μέσα στα επόμενα χρόνια. Χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες και είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην Ελλάδα, augmented reality, όπου στο ρομπότ, όπου έχουμε ήδη ένα υψηλό επίπεδο τεχνολογίας, ενσωματώνονται τρισδιάστατα μοντέλα με όλες τις αγκιακές δομές των οργάνων στα οποία πρόκειται να χειρουργήσουμε, για να έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στις χειρουργικές μας παρεμβάσεις. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρώτο επίπεδο τεχνολογίας, το οποίο είναι αρκετά μηχανιστικό. Δηλαδή, αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, ακόμα και το ρομπότ είναι μια εξέλιξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Αυτό για το οποίο συζητάτε και συζητάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, τον ηλεκτρονικό φάκελο, το ηλεκτρονικό ή ψηφιακό νοσοκομείο, εμένα προσωπικά με τρομάζει. Απομακρυνόμαστε από το ανθρωποκεντρικό μοντέλο της ιατρικής, το οποίο δυστυχώς έχει λάθη, γιατί τριγυρνάει και κυβερνάται από ανθρώπους, άρα θα έχει λάθη, και μετακινούμαστε σε ένα μοντέλο το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό, άρα όπως ανέφερε και ο προλαλήσαντας,
θα έχουν πρόσβαση κυρίως οι πλούσιες χώρες. Έχει μεγάλο ενεργειακό κόστος και αυτό ήταν κάτι το οποίο το διάβασε σε ένα πρόσφατο άρθρο στο Financial Times. Ποιο είναι το κόστος των hub, των ηλεκτρονικών δεδομένων. Είναι ασύλληπτο και από τότε έχω αρχίσει να σβήνω τα junk mail για να μην καίω δέντρα στην προσπάθειά μου να κρατάω όλα τα mail μου. Και βέβαια χάνεται και ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Νομίζω ότι είναι, φοβάμαι ότι δεν είναι στα χέρια μας, αλλά φοβάμαι ότι θα κινηθούμε σε ένα δυστοπικό μοντέλο της ιατρικής. Και φοβάμαι ότι επειδή ακριβώς η ιατρική πλέον είναι πάρα πολύ industry driven, δηλαδή κινείται από μηχανισμούς οι οποίοι μας ξεπερνούν και έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση και στην πληροφορία και στα οικονομικά και στην προβολή, δηλαδή ακόμα και με το Facebook ή το X. Φοβάμαι προσωπικά ότι αυτό το παιχνίδι το έχουμε χάσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζίμα. Θέσατε έναν προβληματισμό να μην ξεφύγει η χρήση των εργαλείων, γιατί εργαλεία είναι, της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία και την περίθαλψη από τον ανθρωποκεντρικό της στόχο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέσατε επίσης το ζήτημα του ενεργειακού κόστους που δεν αφορά μόνο τα hubs των δεδομένων όπου φυλάσσονται των ψηφιακών δεδομένων, αλλά αφορά την ίδια τη λειτουργία των υπολογιστών που πραγματικά καταναλώνουν τεράστια ενέργεια σήμερα και ενώ θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της κλιματικής κρίσης, τελικά ταυτοχρόνως το εντείνουμε. Οπότε και εδώ χρειάζεται να παρέμβει ποιος, κατά τη γνώμη μου, η δημοκρατία. Ένα σημαντικό ζήτημα δηλαδή είναι να προστατευτεί η ανθρωπότητα από τα ίδια της τα λάθη και δεν μπορεί και δεν έχει άλλο τρόπο να το κάνει παρά μέσα από τη συλλογική συμμετοχή, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Λυπάμαι, δεν υπάρχει χρόνος για συζήτηση, παρά το γεγονός ότι οι άριστες εισηγήσεις των εκλεκτών ομιλητών μας και της ομιλήτριας και οι παρεμβάσεις των σχολιαστών άνοιξαν πάρα πολλά ζητήματα. Πρέπει όμως να σταματήσω εδώ, γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο και ευελπιστώ ότι τουλάχιστον στην τελευταία συνεδρίαση θα τεθούν και τα ζητήματα της δικής μας